και αν νομίζετε τα γλυκά με τα φασούλα έχω τελειώσει, κάνετε μεγάλο λάθος. Και σήμερα θα δείξω πώς κάνετε το κορεάτικο παγωτό. Ξεκινάμε με παγωμένο γάλα, το οποίο το κάνουμε θρύψαλα, όπως έγινε και το μέλι μας, και το μεταφέρουμε σε ένα μπολάκι. Βασικά αυτό είναι όλο, γιατί μετά έχουμε να βάλουμε απλά 2 μπάλες παγωτού βανίλα, ένα κουτάλι κοκτέιλ φρούτων και εννοείται δεν ξεχνάμε το πιο σημαντικό υλικό. Κοκκίνα φαχύρια. Ένα κουτάλι και τέλος αυτά τα ζελδάκια τα οποία είναι από ρύζι, τόκ δηλαδή. Και είναι όλα έτοιμα, οπότε το ανακατεύουμε και το τρώμε. Δύο μπαλίγκο. Λοιπόν, εφόσον προβάλλει η μαμά μου, καταλαβαίνετε πως καλό είναι, έτσι. Άντε και ένα quiz για το τέλος. Ποια εποχή πιστεύετε ότι επιβρέθηκε αυτό το φαγητό? Και η απάντηση είναι χειμώνας. Πώς θα φτιάχνουμε πάγο ρε παιδιά το καλοκαίρι? Λοιπόν, και μόνο για τους γενναιούς δοκιμάσαι αυτό το παγωτό φασουλιού. Γιατί από ό,τι φαίνεται, μάλλον οι υπόλοιποι έχετε φασολοφοβία.